ψάχνουν για λεφτά. Τρακάρα μεταξύ τους αυτοί. Για δες. Να ψάξουμε για λεφτά. Ψάξε και ό,τι βρεις δικά σου. Αλλά δεν θα βρεις παιδικάρα τσακιστή. Γιατί? Είτε γιατί δεν είχαν, είτε γιατί τα πήρε ο φωνιάς. Ληστεία μεταφώνου δηλαδή. Και για εκδίκηση να σκότωσε τα λεφτά να τα παίρνει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να βρουν λεφτά και να τα αφήσουν. Τι λένε οι γείτονες? Κανείς δεν είδε τίποτα. Τα φυλάνε και ρατάβες να τα πούνε στην τηλεόραση. Εδώ, λέγει. Τις τελευταίες μέρες είδα έναν άντρα που γυρόφερε το σπίτι. Χτυπούσε να το ανοίξουν, αλλά η γυναίκα η συγχωρεμένη του κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Ήταν ένας μέτριος, ξαφουλός με μουστάκι. Φορούσε άσπρο πουκάμισο με κόκκινες ρίγες και γκρι σακάκι. Και ένα τζι παντελόνι, με δύο τρύπες δεξιά. Και γιατί δεν τα πεις αυτά στον αστυνομικό, θα σε ρώτησε? Ήθελα να το σκεφτώ πρώτα. Δεν έχω όρεξη να με τρέχω στα δικαστήρια. Καλά. Όταν σε χρειαστούμε θα σε φωνάξω. Τι συνέβη, κύριε αστυνομικό, πείτε μας τι είναι αυτό. Καμία δήλωση. Ο ιατροδικαστής δεν πήγε καν στον κόπο να έρθει. Προτίμησε να παραλάβει τα πτώματα στο νεκροτομείο. Δύο Αλβανοί σφαγμένοι ενδιαφέρουν μόνο τα κανάλια, και αυτό αν η σφαγή έχει φωτογένεια και φέρνει εμετό στον κόσμο στις 8.30 πριν κάτσει στο τραπέζι. Είμαστε αστυνομικά τμήματα με την περιγραφή του Αλβανού που μου έδωσε η Χοντρή. Εδώ που τα λέμε δεν χρειάζονται και εκτεταμένες έρευνες. Φτάνει να πάρεις βάρνα τις πλατείες, Ομόνια, Βάθη, Σκουτιά. Ο κόσμος έγινε ζωολογικός κήπος από την ανάποδη. Κλείσαν τους ανθρώπους στα κλουβιά και τα θηρία φέρνουν γύρα στις πλατείες και μας χαζεύουν. Τι θέλω τώρα και μπλέκω πάλι. Αλλά ποιος λέει ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας? Εγώ δεν μαθαίνω ποτέ. Στην αρχή λέω ότι δεν θα κάνω τίποτα, η υπόθεση πάει αρχείο και μετά αρχίζει και με τρώει το σαράκι. Είτε γιατί με πνίγει το γραφείο και βαριέμαι, είτε γιατί κάτι μου έμεινε ακόμα από το ένστικτο του αστυνομικού. Δεν μου το έφαγε όλο η ρουτίνα, όπως του Θανάση. Σε κάθε υπηρεσία βρίσκεται και ένα ποσοστό αποτυχημένο. Δεν μπορείς να έχεις μόνο σαΐνια, θα φορτωθείς και μερικούς τούρνους. Ο Θανάση με τα 1000 βάσανα κατάφερε να γίνει αρχιφύλακας και εκεί άραξε. Από την πρώτη μέρα που ήρθε στην υπηρεσία, φρόντισε να μου το ξεκαθαρίσει ότι είναι μαλάκας. Και εγώ το εκτίμησα δεόντως. Τον κράτησα στο γραφείο. Επειδή όμως έχουμε χρόνια έλλειψη ανδρών στο σώμα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αυτός φροντίζει να μου το θυμίζει κάθε μέρα ότι είναι μαλάκας, μην το ξεχάσω. Και βρεθεί κατά λάθος σε κανένα περιπολικό. Κάθε πρωί στις 9 κοιταζόμαστε. Αυτός είναι όρθιος μπροστά στο γραφείο μου, με το βλέμμα κολλημένο πάνω μου. Είμαι μαλάκας, μου λέει. Όχι με λόγια, με το βλέμμα. Το ξέρω ότι είσαι μαλάκας, του λέω. Ούτε με να βγαίνει λέξη από το στόμα μου. Με τα μάτια του μιλάω. Τι έγινε, Θανάση? Γιατί μου καθυστέρησε το πρωινό σήμερα, το ξέχασες? Πήρε ο κύριος διευθυντής και είπε σας θέλει επιγόντως. Και είπα μήπως... Πολλά σούπα μου, είπες, Θανάση. Εσένα η δουλειά σου να μου φέρνεις το κρουασάν και τον καφέ μου. Το πότε θα δω τον FBI είναι δική μου δουλειά. Μάλιστα. Ακόμα εδώ είσαι? Thank you.
Κύριε αστυνομέ, μας στείλανε τον ύποδο από τη Βούτσα. Και σας ζητάει ο κύριος διοικητής. Πότε? Πότε τι? Από τον φέρανε. Δεν έχετε ρόλο. Έρθει χοντρή για αναγνώριση. Και αυτή τη φέραμε, μέσα είναι. Ωραία, πάμε. Και FBI. Άστο να περιμένει τον FBI. Θα του πάμε φρέσκα, ναι. Άντε, κυρία μου, αποφάσισε. Είναι αυτός ή δεν είναι? Αυτός είναι, μάλλον. Ακριβώς τα ίδια ρούχα φορούσε. Να κάνει λίγο έτσι εδώ το μούτρο του. Γύρισε τον. Αυτός είναι σίγουρα. Τελειώσαμε. Δηλαδή να φύγω? Να πάτε για κατάθεση. Να μη σου λάχει αυτή η γειτόνισσα, την έβαψες. Ορίστε. Το κουλούρι το Σισαμένιο, λέει, τι απόγινε. Παλιά είχαμε κουλούρι και Έλληνες, τώρα έχουμε κρουασάν και Αλβανούς. Τι με κοιτάς έτσι, ρε Θανάση? Πώς σας κοιτάω, δηλαδή? Πήρε πάλι ο κύριος διευθυντής και είπε σας θέλει επιγόντως. Το πρωί με ψάχνει επιγόντως. Θέλει νέα. Ο FBI θέλει νέα, οι δημοσιογράφοι θέλουν νέα. Έτσι είναι. Άμα πέσει ξέρα ύλα, ψάχνουν να κάνουμε νέα τους Αλβανούς που σφάζονται μεταξύ τους. Τι θέλεις εσύ? Λέξεις δεν βγάζει ο κερατός. Χαμώ τον καφέ μου, χαμώ. Θα τον λύσω. Ας τον έτσι και βλέπουμε. Ανάλογα αν μας βγει άνθρωπος ή μαντρόσκυλο. Θα μου πεις γιατί το σκότωσες? Έχεις τσιγάρο? Κοίτα τον πως το ρουφάει. Εγώ δεν σκότωσα. Με δουλεύεις, ρε. Θα σου φορτώσω όσες δολοφονίες Αλβανών έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια και θα φάσεις όβια. Εγώ 5 χρόνια όχι εδώ. Μου καμάρδωνε ο Θεγιάς. Εγώ Ελλάδα 96. Πώς θα το αποδείξεις, ρε μαλάκα? Από το διαβατήριό σου. Αφού μπήκες λαθρέα στην Ελλάδα, δεν είσαι γραμμένος πουθενά. Δεν υπάρχεις, ρε, το ακούς? Δεν υπάρχεις. Πάτε τώρα. Πού να πάω, ρε Θανάση, λύσαξες? Στον κύριο διευθυντή. Θα πάω όποτε θέλω εγώ. Άλλη δουλειά δεν έχεις εσύ? Εγώ σας το είπα πάντως. Θανασάκη μου, τι θα γίνει? Θα έρθει ο αστυνόμος? Από το πρωί τον περιμένουμε. Περάστε, σας περιμένει. Ρε κουλέ, τι έγινε το 504? Ο κύριος διοικητής δεν θέλει στο γραφείο του νούμερα. Δεν θέλει, ε? Θέλει το όνομά του στην πόρτα του. Αμερικάνικα κόλπα. Είδες τι κάνει με τεχπαίδευση του FBI? Γραφείο ταξιέρχου Γκίκα, παρακαλώ. Ακούω. Έχουμε τον Αλβανό, τον ανακρίνουμε. Επιβαρυντικά στοιχεία? Όχι, αλλά έχουμε αυτό από τη μάρτυρα, όπως ξέρετε. Αυτό δεν είναι επιβαρυντικό στοιχείο. Τον είδε να τριγυρνάει στο σπίτι. Δεν τον είδε ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει. Δακτυλικά αποτυπώματα? Πολλά. Τα περισσότερα του ζευγαριού, όχι όμως του ύποπτου. Φωνικό απλό δεν βρέθηκε. Ψάξαμε, αλλά νομίζω ότι. Καλώς. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πες στους δημοσιογράφους, δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση προς το παρόν. Συνέχισε την ανάκριση. Αυτά, παιδιά. Έχεις να μας πεις τίποτα άλλο για τον Αλβανό αστυνόμε? Τον ανακρίνουμε ακόμα. Τίποτα άλλο.
Έχετε στοιχεία ότι αυτός είναι ο δολοφόνος? Σας είπα, τον ανακρίνουμε. Θα τα πούμε μόλις έχουμε νεότερα. Τι έγινε, κυρία Καραγιώργη, έχουμε καμιά απορία? Ξέρετε αν το ζευγάρι που δολοφονήθηκε είχε παιδιά? Τώρα γιατί μου κάνεις την έξυπνη? Λες να υπήρχαν παιδιά και να μην τα είδαμε? Μπορεί να μην ήταν εκεί όταν πήγατε. Τι να σου πω, αν τα στείλαν για σπουδές στην Αμερική δεν τα βρήκαμε ακόμα. Δεν μιλάω για μεγάλα παιδιά. Για βρέφη μιλάω. Δεν κάθεσαι να τα πούμε με την ησυχία μας? Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω στο κανάλι. Τα ξαναλέμε, αστυνόμε. Μόλις βρεις την άκρη. Αν τη βρεις. Τι μου ξεφούρνησε τώρα αυτή? Τι ξεφούρνησε? Τι είναι αυτό? Η έκθεση του ιατροδικαστή. Άς την και φεύγα. Σωτήρη, πάμε πάλι μια βόλτα στον Αλβανό μας. Μίλα ρε, μίλα ρε, σε ρωτώ κάτι απάντα. Γιατί πήγαινε σπίτι τους? Πήγα γυναίκα. Τι γούσταρες, ε? Ναι, ναι. Ήθελες να πεις και εκείνη δεν σου άνοιγε, έτσι? Ναι. Γι' αυτό λύσαξες ρε κερατάκι, πήγες τη νύχτα και τους έσφαξες. Ε, όχι, όχι, όχι. Πιάσε με δουλειά νωρίς νωρίς. Βλέπω. Τι φωνάζει καθόλου αυτός ο ηλίθιος? Βλέπω, σου λέω. Μια πλαστή σύλληψη. Στα καλά καθούμενα να κουβαλήσουμε εδώ πέρα έναν αθώο. Αυτός είναι αθώος, όπως εγώ είμαι, ο παπάς της φωνής. Ένα καθήκη για μισό, ξέρω πολύ καλά τι μούτρο είναι από την άλλη. Χρόνια αποδειγμένος στο σκατά.
βλέπω. Έχω τη δύναμη του Οράν. Νους Ορά και νους ακούει. Νους Ορά και νους ακούει. Κάνεις πως διαβάζεις, ε? Τι με κοιτάς αχάνος. Πάλι πήρες 8 στα μαθηματικά, κόπανε. Μα πώς το ξέρεις καλά, πατέρα, αφού δεν πήραμε ακόμα βαθμούς. Νους ωρά και νους ακούει. Πάλι με τα παπούτσια είσαι στο κρεβάτι. Μόλις γυρίσεις σπίτι πέφτεις με τα μούτρα σε αυτό το χαζό βιβλίο. Αντί να μου πεις μια κουβέντα που με τρώει μοναξιά όλη μέρα. Τι κουβέντα να σου πω, μωρέ, που έχεις αγκαλιάσει την τηλεόραση και δεν λες ούτε καλησπέρα. Ήμουνα στο πιο κρίσιμο σημείο. Τι θα πάθαινες αν περίμενες 5 λεφτά. Αλλά βέβαια, αφορμή βρήκες να τρέξεις τα λεξικά σου. 20 χρόνια η ίδια δουλειά. Όχι, θα κάθομαι να χαζεύω αυτόν τον ηλίθιο τον μπάτσο. Που αν τον είχα υφιστάμενο, θα τον έστεινα στην αποθήκη να μετράει σφαίρες. Είσαι ψιλικατζής και δεν σ' αρέσουν τα γκλάμουρς. Γλάμουρους. Γεμάτος λάμψη. Μυθικός. Μάλιστα, γίναν και οι βλαχοβεντέτες τώρα γκλάμουρους. Και τώρα ειδήσει στο Last Channel με τον Παύλο Σπεράτζα και τη Γιάννα Καραγιώργη. Ας πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην άγρια σφαγή των Αλβανών στο Ρέντι. Γιάννα. Η αστυνομία δεν έχει κανένα καινούριο στοιχείο για την άγρια δολοφονία του ζευγαριού. Πέρα από τη σύλληψη ενός υπόπτου που κρατείται στην ασφάλεια χρόνια. Σύμφωνα με δηλώσεις του αστυνόμου Κώστα Χαρίτου, η ανάκριση συνεχίζεται. Ενώ υπάρχουν έντονες υποψίες ότι το ζευγάρι των Αλβανών που δολοφονήθηκε είχε παιδί, που όμως δεν βρέθηκε πουθενά ως αυτή τη στιγμή. Σιγά καλέ, χαλάει ο κόσμος, τρελάθηκε. Τώρα πείτε μας τι ξέρετε, βρε κούκλα μου. Χαμήλωσε το κεράκι. Αστυνομία. Δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ, δεν είδα πολλά πράγματα. Να, έναν άντρα να πηγαίνω έρχεται. Είδα, χτυπούσε και δεν το ανοίγανε. Ισχωρεμένη αυτή η γυναίκα. Φύλαξε ένας ξάθρωμας μου. Ετοιμάστε το και έρχομαι. Αφού σας το είπα. Thank you.
Κάτσε, σου δώσω μια κασέτα να ακούσεις. Χαρίτος. Χαρίτου, κύριε αστυνόμε. Κατερίνα. Γεια σου, μπαμπάκα. Τι νέα? Όπως τα ξέρεις, κοριτσάκι μου, ρουτίνα. Τι κάνεις εσύ? Πώς πάει στην πρωτεύουσα? Η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα. Μπαμπά, πέρασα το Ρωμαϊκό δίκαιο. Έχω κάτι κενά μέχρι τον άλλο μήνα. Λέω να κατέβω. Θα σου στείλω τα λεφτά για το αεροπλάνο. Όχι, μπαμπάκα, δεν χρειάζεται. Θα κατέβουμε με πούλμαν. Με τον Πάνο. Με τον Πάνο, μάλιστα. Έλα, μ' ακούς? Έλα μέσα, Αθανάση. Σ' αφήνω, έχεις δουλειά. Τα ξαναλέμε. Ναι, κούκλα μου. Φιλιά, μπαμπάτα. Να προσέχεις, κοριτσάκι μου. Η κόρη μου ήταν. Τι έχεις εσύ? Αυτό είναι για σας. Άστο. Όχι, κοιτάξτε το. Είναι η ομολογία του Αλβανού. Πώς τα κατάφερες? Έκατσα, χτύπησα μια κατάθεση στη γραφομηχανή και του την πήγα. Την υπέγραψε αμέσως. Λέει μέσα ότι την κοπέλα την ήξερε από την Αλβανία. Εδώ. Εδώ, κοιτάξτε. Τη ρόφερνε, αλλά αυτή τον έδιωχνε. Μετά αποφάσισε να μπει στο σπίτι να τη διάσει. Να. Εδώ, βλέπετε. Νόμιζε ότι ο άντρας της έλειπε. Τρομοκρατήθηκε όταν τον είδε. Έβγαλε μαχαίρι και τους έσφαξε. Μια υπογραφή. Βλέπετε? Βλέπω. Μπράβο, Θανάση, άψογος. Για το παιδί τι ξέρεις? Δεν υπάρχει παιδί, κύριε Διευθυντά. Έχω μπροστά μου την ομολογία του Αλβανού. Πουθενά δεν αναφέρεται παιδί. Ανοησίες της Καραγιώργη είναι αυτά. Ομολόγησε ο Αλβανός. Ομολόγησε. Ερωτικό έγκλημα. Παιδί δεν υπάρχει πουθενά. Καλώς. Στείλε μου την έκθεσή σου και μια περίληψη να κάνω δηλώσεις. Σου είπε αυτός για κανένα παιδί. Παιδί? Τι παιδί? Καλά, άστο. Πες να τον ξαναφέρουν για ανάκριση. Μα αφού ομολόγησε. Το ξέρω, αλλά η Καραγιώργη μας έβαλε πάγο χθες στις ειδήσεις. Υπάρχει, λέει, παιδί. Τ' άκουσε ο Γκίκας και με ρωτάει. Άντε, πήγαινε. Τα είπα όλα. Αυτός ήρθε και τα είπα. Το ξέρω. Μη φοβάσαι. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Οι Αλβανοί που σκότωσες είχαν παιδιά? Λέγε, ρε. Θα σε λιώσω. Είχαν παιδιά οι Αλβανοί? Ήρεμα, ρε Θανάση. Άμα ξέρει κάτι το παιδί θα μας το πει. Όχι. Η Φατμίρα δεν είχε παιδιά. Καραγιώργη είναι μέσα. Μπήκε με το έτσι θέλω, δηλαδή. Έπρεπε να σας μιλήσει, λέει. Ξέρω εγώ το. Να μου θυμίζει να τους δώσω κλειδιά. Να μπαίνει όποτε τους γουστάρει. Ρε, δεν είμαστε καλά. Τι έπαθες, αστυνόμε? Δεν μου λες. Σκοπεύεις να εγκατασταθείς εδώ μέσα? Έμαθα ότι την κλείσατε την υπόθεση. Τη διαλευκάναμε. Έτσι λέγεται στην αστυνομική γλώσσα. Θα έπρεπε να το έχεις μάθει ύστερα από τόσα χρόνια. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν υπάρχει παιδί. Δεν πειράζει. Δεν έχετε παρά να με διαψεύσετε. Δεν μου λες?
Πώς σου ήρθε τώρα αυτό για το παιδί? Έχω τις αδυναμίες μου, βλέπεις. Στο είπα επειδή σε συμπαθώ. Αν και ξέρω ότι εσύ δεν με χωνεύεις. Ούτε σε χωνεύω, ούτε δεν σε χωνεύω. Με κνευρίζεις και σε κνευρίζω. Είναι μέρος της δουλειάς κι αυτό. Γιατί λες ότι με συμπαθείς? Γιατί είσαι ο μόνος που κάτι πιάνει εδώ μέσα. Πάντα υπάρχει ένας μονόφθαλμος στους τυφλούς. Αυτή τη φορά όμως τραβώθηκες εντελώς. Θα τα ξαναπούμε, αστυνόμε. Τι έγινε? Τίποτα. Δεν μου λες? Όταν ψάξαμε στο σπίτι των Αλβανών, πήρε το μάτι σου τίποτα παιδικό? Παιδικό? Τι παιδικό? Οτιδήποτε. Ρούχο, κουδουνίστρα, παιχνίδια, ξέρω εγώ. Όχι, δεν βρήκαμε τίποτα. Εκτός από ένα κουτί Pampers. Pampers? Ναι, Pampers, γιατί. Βάζε μέσα ζάχαρη, καφέ. Άχει και μισό πακέτο, ξέρα φασόλια. Πες για αυτοκίνητο, να ξαναρίξουμε μια ματιά. Μόνο οι δυο μας. Τι ψάχνουμε? Πιάσε. Πες στο διάολο συχάματα. Τίποτα. Τώρα ρε Σωτήρη, πάμε να φύγουμε. Αφού δεν βρήκαμε τίποτα, πάνω πει δεν υπάρχει τίποτα. Από το τουαλέτα μια στιγμή. Πρόσεξε, μην ακουμπήσεις πουθενά το πουλάκι σου. Θα κολλήσεις τίποτα και μετά θα μου ζητάς αναρωτική. Έλα να δεις το αποτέλεσμα της έρευνάς μας. Μια κατσαρίδα τραυματισμένη και 5 καταζητούμενες. Ακόμα ψάχνετε, ε. Και εσένα τι σε νοιάζει? Άντε πήγαινε στο σπίτι σου, κυρά μου. Έλα εδώ. Τι θέλετε? Δεν μου λες? Ξέρεις αν αυτοί οι δύο Αλβανοί είχαν παιδιά? Παιδιά όχι. Όποτε έρχονταν εδώ δεν τους είδα ποτέ με παιδιά. Δεν έμεναν μόνιμα εδώ? Έρχονταν κανένα δύο μέρες, έφευγαν και μετά έκαναν μια εβδομάδα να φανούν. Ρωτούσα την κοπέλα και μου έλεγε ότι τη μια πάει στα Γιάννενα στα πεθερικά της και την άλλη στην Αλβανία που ήταν άρρωστος ο πατέρας της. Την αστυνόμε! Για έλατε μια στιγμή εδώ! Τι τρέχει? Το καζανάκι έχει φραγκάρι. Και τι θες, να φωνάξω υδραυλικό? Για κοιτάξτε. Το έργο ότι θα υπάρχουν αυτά. Μέτρα τα. Να μετρήσω 500.000 κολαριστά, αν δεν τα βλέπω. Τι κάνουμε? Αυτό και από την αρχή κάνουμε. Πιάσε εσύ τη μια μεριά και εγώ την άλλη. Στα διάρκεια. Πάλι για τους Αλβάνους, ε. Ξέρεις αν έμεναν μόνιμα εδώ? Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Μια-δυο φορές ήρθαν στο μαγαζί, η γυναίκα δηλαδή, και μια φορά πήρε μακαρόνια και μαργαρίνη και άλλη μια ένα κουτί γίγαντες. Ωραία, μπράβο, μνήμη. Όχι μνήμη, αναδουλειά. Πάντως αν έμεναν μόνιμα θα ψώνιζαν πιο συχνά. Φαίνεται ποτέ του ξέρεις καθόλου αυτούς. Αυτοί με μια φασολάδα περνάνε 10 μέρες. Μήπως πήρε το μάτι σου κανένα ξένο να μπαινοβγαίνει σπίτι τους? Άκου κύριε αστυνόμε,
Αφού τον πιάσατε αυτόν που τους έσφαξε, τι τα θέλεις τώρα και τα σκαλίζεις? Στο κάτω-κάτω, δύο Αλβανοί λιγότεροι και ένα στη φυλακή, καλύτερη είναι η Ελλάδα. Για να σε ρωτάω, θα έχω τους λόγους μου. Τι νομίζεις, για πλάκα το κάνω? Καλά, ντε, μη βαράς. Πριν από κανένα μήνα, ένα βραδάκι σταμάτησε ένα φορτηγό έξω από την πόρτα τους. Τι φορτηγό? Ένα βαν. Όχι ότι έχει σημασία. Μπορεί να ήταν και σύμπτωση. Τόσο πολύ τουρσί τρώτε εδώ? Τα βρήκα κοψοχρονιά και τα πήρα. Αλλά δεν τα παίρνει κανείς. Και γιατί τα φορτώθηκες αφού δεν τα παίρνουν? Έλατε. Αν δεν έκανα τέτοιες μαλακίες δεν θα μου μπακάλες του ρέντι. Θα είχα σούπερ μάρκετ. Σπιτικό μου το στέλνει η κόρη μου από την Καλαμάτα. Ας είναι καλά. Και τις ελιές μου στέλνει και το λάδι μου. Και πέρσι την πρωτοχρονιά μου στείλε και την τηλεόραση. Με τις υγείες σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σ' αρέσει το μελτζανάκι μου, κύριε αστυνόμε. Για τους Αλβανούς έχεις να μας πεις τίποτα, κύριε Δήμητρα? Τι να σου πω, Λεβέντη μου. Ήσυχοι άνθρωποι. Αν και έτσι που κατάντησε ο κόσμος, ήσυχου τώρα πια λέμε τους φοβισμένους. Οι Αλβανοί τι ήταν, ήσυχοι ή φοβισμένοι? Εμένα τι με κάνεις, ήσυχοι ή φοβισμένοι? Ήσυχοι. Φαίνομαι, αλλά δεν είμαι. Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω εγώ τώρα? Να ρίξω ένα γερό χέσιμο στο γαμπρό μου και στην κόρη μου. Αυτός ο κοπρίτης δεν με θέλει κοντά τους. Αλλά δεν το κάνω, σωπαίνω μόνο. Από φόβο μη μου κόψει το λάδι της ελιές και... τα 40 χιλιάρικα που μου δίνει το μήνα. Με βλέπεις ήσυχη γιατί φοβάμαι, αλλά μέσα μου βράζω. Θέλεις να πεις και αυτοί έδειχναν ήσυχοι από φόβο? Δεν ξέρω. Τους έβλεπες να άρχονται και να φεύγουν και απορούσες. Γιατί? Γιατί μπαινοβγαίνανε σαν τους κλέφτες, πάντα αργά τη νύχτα. Ένα βραδάκι καθόμουν στο παράθυρο γιατί την τηλεόραση δεν είχε τίποτα και να τι αυτοί και έρχονται με το φορτηγάκι. Τότε τους είδε για τελευταία φορά. Η κοπέλα κουβαλούσε στην αγκαλιά της έναν άσπρο μπό. Πέντε ερωτήσεις το όρθιο, κοιτάνε τα μπουρδουκλώσουν και ξεμπερδεύουν. Ποιοι? Τι ποιοι, ρε, εσείς? Αν ένας από εσάς είχε την υπομονή να καθίσει πλάι στη γριά να την ακούσει, θα τα μαθαίναμε αυτά από την πρώτη στιγμή. Καλά λένε. Άλλο αδελφή, άλλο πούστης. Άλλο αστυνομικός και άλλο μπάτσος. Άντε πάμε. Όταν βρήκαν τα 500 χιλιάρικα αυτοί, ρε μπεσκέδες, θα μου πεις? Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Πρόσεξε τι θα πεις, μαλάκα, γιατί θα πεθάνεις, κατάλαβες? Λέγε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ πήγα για Φατμίρα. Ήσουν τόσες μέρες τιμένος έξω από το σπίτι τους και δεν είδες που έρχονταν με φορτηγό? Ποιος τους έφερνε, μίλα ρε! Φατμίρα καθάριζε σπίτι, φύλαγε παιδιά. Μπορεί αφεντικό της την πήγε με φορτηγό. Εσύ πας γυρεύοντας και θα το φας το κεφάλι σου. Όχι, όχι. Εγώ σκότωσα Φατμίρα και άντρα της. Άλλο δεν ξέρω τίποτα. Αλήθεια λέει. Δεν ξέρει τίποτα. Δε Θανάση, αυτή η Καραγιώργη σε γουστάρει, κάνω λάθος? Πώς σας ήρθε τώρα αυτό, κύριε αστυνομή? Ρωτάω γιατί κάτι πήρε το μάτι μου. Ο τρόπος που σε κοιτάει, κάτι χαμόγελα. Μα τι λέτε τώρα, γιατί να με γουστάρει? Μπορεί να σε γουστάρει γιατί σε λεβέντης. Μπορεί να σου τα ρίχνει για να παίρνει πληροφορίες. Μπορεί και τα δυο μαζί. Μα τι λέτε τώρα? Με ξέρετε να μιλάω? Αυτό θέλω, ρε. Θα της μιλήσεις. Θα την πάρεις τηλέφωνο τάχα μου εμπιστευτικά και θα της πεις ότι έχεις να της δώσει κάποιες πληροφορίες.
Και όταν τα βρείτε θα τη ρωτήσει τι ξέρει για το παιδί. Σας παρακαλώ, μη μου το κάνετε αυτό. Τι σου κάνω ρε Στούρνο? Σε στέλνω μετά από τόσα χρόνια σε δουλειά και με συνοδεία γκόμενας από πάνω και μου κάνεις το δύσκολο. Δεν θέλω να μπλέξω. Αν με δει κανένα μάτι και το πίσω τους από πάνω, θα βρω τον πελά μου. Εσύ γιατί να μπλέξεις? Το πουλί να μπλέξω εγώ που σε έστειλα. Όχι, αλλά είναι εκεί η αραβωνιαστικιά μου. Αν μάθει ότι βγήκαμε άλλοι, θα έχω μπλεξίματα. Να τη στείλει σε μένα να τη δώσω γραπτός ότι πήγε υπηρεσιακός. Φύγε και μην ξανάρθεις χωρίς πληροφορίες. Φύγε, ρε! Θέλω να πας εσύ ο ίδιος, τ' ακούς, αυτό προσώπος. Τι έγινε?